Μία απίστευτη τραγωδία βρήκε η οικογένεια στην Αμαλιάδα, καθώς ένα 24ωρο πέθαναν πατέρας και γιος. Αρχικά, ο 80χρονος πατέρας απεβίωσε και ο 50χρονος γιος του, που ζούσε στη Χαλκιδική, πήγαινε στην ιδιαίτερη πατρίδα του για την κηδεία που, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη. Αρχικά, ο 50χρονος ξεκίνησε με κατεύθυνση την Αθήνα, παίρνοντας το λεωφορείο. Στη διαδρομή, ένιωσε αδιαθεσία και πήγε στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Εκεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είδαν ότι είχε ανέβει η πίεσή του, αλλά συνέχισε το ταξίδι του για να παραστεί στην κηδεία του πατέρα του. Στην Αθήνα θα τον έβρισκε ένας φίλος του που θα τον πήγαινε οδικό στην Αμαλιάδα. Ο 50χρονος φέρεται να έκανε στάση σε ταβέρνα στον Κολονό για να φάει κάτι, αλλά εκεί άφησε την τελευταία του πνοή. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο υπαμακάριστος, αλλά εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Εκτιμάται πως αρχικά υπέστη βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο και στη συνέχεια ανακοπή καρδιάς. Η είδηση μόλις έγινε γνωστή στην οικογένεια, το σοκ ήταν τεράστιο. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν πως ήταν αλήθεια αυτό, καθώς ετοιμαζόντουσαν να πούν αντίο στον πατέρα τους και ξαφνικά έχασαν και τον αδελφό τους. Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, αποφάσισαν να αναβάλουν την κηδεία του 80χρονου πατέρα τους και θα κηδέψουν μαζί πατέρα και γιο, αφού πρώτα βγει το πόρισμα του ιατροδικαστή για τον 50χρονο άνδρα.